ιδιαίτερη χαρά που έχουμε και φέτος τη διοργάνωση του συνεδρίου για την καινοτομία στην Κρήτη. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία, όχι μόνο για την προβολή καινοτόμων αποτελεσμάτων τα οποία έχουν οριμάσει και βαίνουν προς την αξιοποίησή τους, αλλά και για την ενημέρωση των φορέων που δραστηριοποιούνται στο ιδιαίτερα ενεργό οικοσύστημα της Κρήτης, να ενημερωθούν για τις δομές στήριξης καινοτομίας και τους μηχανισμούς για την προώθησή της, καθώς και για την εξέβρεση χρηματοδότησης που είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικότερα στα πρώιμα στάδια. Στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και στο ΙΤΕ γενικότερα δίνουμε μεγάλη έμφαση στην καινοτομία. Είναι ο δεύτερος σημαντικός πυλώνας μετά την ίδια την έρευνα και συνοδεύεται και από τον πυλώνα της εκπαίδευσης και επενδύουμε τόσο στην ίδρυση τεχνοβλαστών που σκοπεύουν να αξιοποιήσουν ερευνητικά αποτελέσματα στη διεθνή αγορά, όσο και στη σύναψη συμφωνιών με την βιομηχανία, κυρίως στο εξωτερικό. Ως Εθνική Τράπεζα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την πέμπτη φορά που ξαναδιοργανώνουμε αυτή την πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε πριν από 5 χρόνια και αγκάλιασε το οικοσύστημα της Κρήτης αλλά και το οικοσύστημα της Ελλάδος γενικότερα για την καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Σε συνέχεια και του δικού μας commitment ως τράπεζα όσον αφορά την καινοτόμα επιχειρηματικότητα, αλλά και αναγνωρίζοντας και την σημαντική συνεισφορά της Κρήτης εν γέννη στις τεχνολογίες αιχμής και στην επιχειρηματικότητα στη χώρα. Έχουμε και φέτος την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε το bootcamp, εγώ θα ήθελα πιο πολύ να μιλήσω για το bootcamp, στα γραφεία του ΙΤΕ, και είναι μεγάλη ευκαιρία αυτό για τις νέες επιχειρήσεις και για τους νέους που έχουν εφευρέσεις και θέλουν να τις αξιοποιήσουν εμπορικά, να έρθουν σε επαφή με επενδυτές και με ανθρώπους που γνωρίζουν τεχνολογία, να τους συμβουλέψουν και να δουν πώς θα πάνε να βγουν παραπάνω. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι εκ μέρους του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης που φιλοξενούμε για μία ακόμη χρονιά το συνέδριο της Εθνικής Τράπεζας για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, το οποίο διοργανώνεται την Πέμπτη και την Παρασκευή στην περιφέρεια Κρήτης. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο φιλοξενεί θεσμικούς παράγοντες που σχετίζονται με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, ενδιάμεσους φορείς. Και ταυτόχρονα να δικτυώσει άτομα τα οποία βρίσκονται σε αυτό το χώρο με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν να πάνε στα επόμενα βήματα την ιδέα τους. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς ο οργανισμός μας τα τελευταία χρόνια αποσκοπεί στο να μπορέσει να ενισχύσει το αποτύπωμα το οποίο έχει στο τοπικό οικοσύστημα αλλά και στο οικοσύστημα της Ελλάδος. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο να μπορούν νέες ομάδες, άτομα τα οποία ψάχνουν να εξελίξουν τις ιδέες τους και να τις φέρουν στην αγορά, να μπορούν να βρουν τα κατάλληλα εργαλεία και τους κατάλληλους μηχανισμούς έτσι ώστε να τα καταφέρουν. Οπότε καλωσορίζουμε όλους τους συνοργανωτές που βρίσκονται από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι να δούμε επιτέλους όλα αυτά τα οποία πραγματοποιούνται μέσα στην περιοχή μας, στο νησί μας, να γίνονται πραγματικότητα και να έχουμε δυνατά αποτελέσματα τα οποία έχουν μια διεθνή εμβέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που μόνιμα ακολουθούμε αυτά τα συνέδρια σε όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα στην Κρήτη. Αυτό είναι η πέμπτη φορά τώρα και πάντοτε η Επιτροπή ιδιαίτερα και το Επιμελητήριο συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της καινοτομίας και μάλιστα τώρα πολύ περισσότερο, διότι και είχαμε ξεκινήσει όλη την προσπάθεια και για τις startup με το Make Innovation Work από το 2010. Ήταν σημαντική. Έχουμε επίσης με τη συνεργασία όλων των φορέων και των ανθρώπων, των μελών της Επιτροπής, βγάλει και τον οδηγό της επιχειρηματικότητας για τις νέες επιχειρήσεις, που μόνιμα διατίθεται σε όλους τους νέους επιχειρηματίες. Ιδιαίτερα εφέτο βλέπουμε μεγάλη διαφοροποίηση, αλλά είναι και πολύ σημαντική η χρονιά και σημαντικό η φετινή εκδήλωση, διότι πλέον μιλάμε για αιχμές της τεχνολογίας, μιλάμε για το πώς πλέον σε όλα αυτά που πρόκειται να παρουσιάσουμε είναι μπλεγμένη και η περιβόητη
AI, η τεχνολογία, αλλά και όλα τα συστήματα data analytics, αλγόριθμοι κτλ. Επομένως, θεωρούμε ότι αυτό τη φετινή εκδήλωση θα συνεισφέρει πάρα πολύ στο οικοσύστημα της Κρήτης. Και ελπίζουμε του χρόνου να δούμε πολύ πιο ζωντανά τα αποτελέσματα από τη φετινή χρονιά. Και συγχαρητήρια πάντοτε στην Κρήτη που είναι πρωτοπόρος. Εμείς παρέχουμε κεφάλαια και υποστήριξη σε εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στο αρχικό στάδιο λειτουργίας τους, έχουν κάνει τις περισσότερες φορές τις πρώτες πωλήσεις τους των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν. Θέλουμε να δούμε εταιρείες οι οποίες έχουν καινοτομικά χαρακτηριστικά που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και ομάδες που έχουν τη φιλοδοξία να μεγαλώσουν τις εταιρείες τους και να απευθύνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις διεθνείς αγορές. Τους παρέχουμε χρήματα, υποστήριξη και είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ στην Κρήτη, η οποία συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται από πολύ καλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα, αλλά και ομάδες οι οποίες έχουν τη δημιουργικότητα και το ένστικτο της επιχειρηματικότητας. Οπότε τους καλούμε τις επόμενες δύο μέρες τόσο στο συνέδριο όσο και στο bootcamp που θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ να έρθουν να μας βρουν, να μιλήσουμε και να δούμε αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Για την Bayer Ελλάς δεν νοείται καινοτομία χωρίς τη συνεργασία. Και άλλωστε αυτό το τραπέζι αποδεικνύει αυτή ακριβώς τη δύναμη. Είμαστε από την αρχή της διοργάνωσης αυτών των ημερίδων στο πλευρό των τοπικών συνδιοργανωτών και μαζί με την Εθνική Τράπεζα και το Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, καθώς και όλα τα fund, έτσι ώστε να υποστηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο τοπικά, αλλά να μπορέσουν να ανοίξουν αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις τα φτερά τους στην ευρωπαϊκή ή γιατί και όχι την παγκόσμια αγορά.